στο σημερινό επεισόδιο. Ο Σωτήρης πάει για Thai food με τον Παύλο Χάπηλο. Μαθαίνει τα μαστικά του Δωμάριδου. Καταγγέλει την τοξική αρενοπότητα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην πρώτη ίσως εκπομπή της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης που καταγγέλει την τοξική αρενοπότητα. Ανακαλύπτει τον οικαιό του καφενείου που δεν σερβίρει καφέ και καταστρέφει ένα υπέροχο συριανό τυρί. Θαυμάζοντας την τέχνη της πόλης, εδώ στο Μεταξουργείο, στην πλατεία Αυδή, έχω ραντεβού με τον φίλο μου τον Παύλο, θα τον γνωρίσετε μόλις τον δείτε, ο οποίος είναι λάτρης της ασιατικής κουζίνας. Και σήμερα κλείσαμε αυτό το ραντεβού για να με πάει να φάω, λέει, κάτι ασιατικό. Τι και πώς, δεν ξέρω. Θα μας τα πει ο ίδιος. Αλλά τον βλέπω ήδη, έχει μπει στο οπτικό μου πεδίο, γι' αυτό σας φιλώ. Πάω να τον παραλάβω και να πάμε στο μαγαζί που θέλει να μου δείξει. Παυλάρα μου, τι γίνεται? Έτσι. Είμαι μια χαρά, σε τρομερή φόρμα. Έτσι. Και ενημέρωσα τους φίλους μας ότι σήμερα σειρά έχουν τα ασιατικά πιάτα και η ασιατική κουζίνα, αλλά δεν ξέρω που θα με πας. Είσαι έτοιμος να ανοίξεις τον γευστικό σου ορίζοντα? Βεβαίως. Έτσι, πάμε στον Ταμάρινθο. Ταμάρινθο. Ναι, ταμαρίντ. Ταμαρίντ. Είναι ένα φασόλι που το χρησιμοποιούν πολύ στην ασιατική κουζίνα. Μας μαθαίνει και τα έτσι υλικά. Πρέπει, μα έτσι πρέπει. Έτσι. Και είναι κάτι, είναι πολύ γλυκό, ξέρω, πολύ ιδιαίτερη γεύση. Φαντάζομαι θα το δοκιμάσουμε. Ακόμα δεν συναντηθήκαμε, άρχισε η εκπαίδευση του Σωτήρη. Ταμάρινθος. Άρα πάμε για Thai kitchen. Thai kitchen, ναι. Φύγαμε. Okay. Πάμε και λατρεύω και τα καυτερά. Ωραία. Έλα να δεις που σε φέρνω στη ζούγκλα τροπικά πουλιά. Oh. Από εδώ η Άντζελα. Καλώς ορίσατε. Γεια σου, Άντζελα. Γεια σου, Παύλο. Καλά. Γεια σου, Άντζελα. Τι κάνεις? Καλά. Α, τι ωραία που είστε εδώ. Ε, είδες, είδες διζανιά. Έχεις ταξιδέψει? Όχι, okay. Θαϊλάνδη δεν έχω πάει. Εσύ, αλλά θέλω πολύ. Έχω πάει. Ναι. Και όποιος δεν έχει πάει, τον έχω πάει εγώ με τον ντεκόρ. Είναι παρόμοια η φάση. Εντάξει, η αίσθηση που δίνει είναι αυτή. Είναι αυτή, ε. Ζούγκλα, πράσινο, πετρόλαιο. Για τη ζούγκλα είμαστε. Εξωτισμός, μαγεία, μυστήριο. Άντζελα μου, είμαι πανέτοιμος για αυτό το ταξίδι. Άλλωστε δεν μπορώ και τα αεροπλάνα τώρα να τραβιόμαστε μέχρι την άλλη άκρη της γης. Οπότε καλύτερα εδώ, για να το ευχαριστηθείς. Και φαγητό, τρώνε καλά? Καλά τρώνε. Λίγο spicy, λίγο φρέσκο. Είναι πιο φρέσκια κουζίνα από ό,τι... Όταν λες πιο φρέσκια... Έχει πιο πολλά φρέσκια... Λαχανικά. Έχει βότανα, αρώματα, χρώματα, υφές. Και σίγουρα σε... καυτέρα, εγώ ξέρω, ναι, αυτό, γιατί, ναι, είμαι λάτρης και το γουστάρω αυτό. Αν και το ψίλι δεν το βρήκανε στην Ταϊλάνδη, αλλά το φέρανε από Λατινική Αμερική. Α, δεν ήταν, ήταν εισαγωγή, ναι, όχι, αλλά το έχουν υιοθετήσει πλήρως. Επιτέλους μία κουζίνα που είναι Σωτήρης και καυτερά, πάνε μαζί. Και δεν μου λες, πόσα χρόνια είναι το μαγαζί εδώ, γιατί εγώ το θυμάμαι, περνάω, ναι, το πω την αμαρτία μου, δεν έχω κάτσει ποτέ, γιατί δεν τέριξε. Ποτέ δεν είναι αργά. Άνοιξαμε το 12, το 2012, Α, Απρίλιο. Είναι 12 χρόνια ήδη. Κοντεύουμε δηλαδή 12 ετία, ναι. Να τα κατουστήσετε. Ευχαριστούμε. Και πώς ήταν τότε η προσαρμογή, γιατί δεν ήμασταν και τόσο συνηθισμένοι πριν 12 χρόνια στην ξένη κουζίνα. Εκτός αυτού, ήταν αν όχι το πρώτο από τα πρώτα, ήταν δύσκολο εγχείρημα. Ναι. Επίσης η περιοχή δεν ήταν αυτό που βλέπετε τώρα. Όχι, ήμασταν εμείς στο πουθενά. Ναι. Άλλο ένα δύσκολο... Βέβαια, ούτε καν η πλατεία μπροστά. Ακριβώς. Ήταν, οπότε ήταν λίγο ρίσκο. Αλλά από την πρώτη μέρα πήγε πάρα πολύ καλά. Ίσως ήταν το κόνσεπτ, ίσως ήταν μια κουζίνα που έλειπε, κάποιοι την ξέρανε σαφώς. Ναι. Και ο ένας με τον άλλον, είναι και trend, κάτι γίνεται trend όταν είναι πιο πρωτοπόρο και, ναι, μοναδικό, εντάξει, και δεν το βρίσκεις αλλού. Ναι, και μπορώ να πω ότι είχαμε... Ναι. Πολύ ωραία. Σταδιακά λοιπόν ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα, ναι. Εσύ, Παυλάκη μου, θέλω να κάτσεις ένα τραπέζι ωραίο. Ωραία. Και να μας περιμένεις, γιατί θα πάμε μέσα. Να μάθω όλα τα μυστικά. Μάλιστα, εσύ θα πας μέσα. Εγώ θα πάω, θα πας από τα χεράκια μου. Εντάξει. Μην πιάσεις τα μάτια σου μόνο μετά. Όχι, όχι. Το καυτερό το έχω, αλήθεια σου λέω. Ωραία. Καλό απρίβου, σας ακολουθώ.
στο τραπέζι. Πάω, πάω. Σωτήρη, καλώς όρισες στην κουζίνα. Θα σε κάνω εξπρες στο πατάι. Ωραία, βλέπεις, λοιπόν, έχω βάλει γάτι, έβαλα ποδιά και είμαι έτοιμος. Πάμε, ο καλύτερος μαθητής. Το παίρνω το λαδάκι, στη φωτιά, βάζουμε λαδάκι. Ρίχνω λάδι γύρω-γύρω στα τυχώματα. Το λίγο. Κουνάμε λίγο. Να πάει παντού. Να πάει παντού. Ωραία, μην ξαχώσει. Σε βοηθάω εγώ, έτσι πρέπει. Λοιπόν, σε βοηθάω εγώ και ρίχνω τις γαρίδες. Πρόσεχε. Πάμε το αυγό. Αυγουλάκι, πάντα σπάμε ένα αυγό. Το αφήνω έτσι, το σπάω. Αφήνεις λίγο να πάρει. Ναι. Και αρχίζεις να το γυρίζεις με τη μύτη. Με τη μύτη. Με τη μύτη. Α, οκ. Okay, δυναμώνω okay. Τη φωτιά. Μπράβο. Αυτό είναι. Έλα τώρα να σε πάω στα βαθιά. Πες μου τι πρέπει να κάνω. Εντάξει. Το έχεις. Το έχω. Ρίχνουμε και τα νούντλς. Άντε και τα νούντλς. Δώσε τώρα πόνο. Δεν θα πας γυμναστήριο σήμερα. Αυτό καταλαβαίνω λοιπόν, σιγά σιγά. Φυσός, βασικός αισθητικός. Ποιος είναι αυτός? Φυσός. Φυσός. Από ψαριού. Έτσι. Έλα, βάλε τη σάλτσα εσύ. Μία κουτάλα ακριβώς. Ωραία. Γρήγορα, Σωτήρη. Ωραία. Θα καούμε. Καίγονται. Θα μαλακώσουν τα λαχανικά και δεν θα είναι όπως πρέπει. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Πες μου. Στη φωτιά. Έχουμε και δουλειά στο πάσο. Μάλιστα. Τελικά, η ταϊλανδέζικη κουζίνα έχει πολλά κοινά με το θέατρο. Χρειάζεται ρυθμό και ταχύτητα. Άλλο βασικό συστατικό, φύτρες, φασολιού. Okay. Κόλιανδρο, κρεμμύδι. Δεν σ' αρέσει ο κόλιανδρος. Ναι. Ωραία, άστο χωρίς κόλιανδρο. Θα βάλω πολύ λίγο. Τα γνωστά προβλήματα με τον κόλιανδρο. Τι να κάνουμε, αφού μας λείπει το ένζυμο. Το καλό με την ταϊλανδέζικη είναι επειδή έχει πολλά χρώματα και υλικά κτλ. Δεν θέλει και κανένα ιδιαίτερο στήσιμο. Δηλαδή τα χρώματά της και μόνο φτάνουν και τα υλικά όλο που έχει μέσα. Να μέσα. Δεν πεινάτε. Λοιπόν, είναι έτοιμο να σερβιριστεί. Ο σερβιτόρος θα βάλει τσίλι, ζάχαρη και έξτρα φιστίκι για όποιον θέλει να το απογειώσει. Το περνάει το πάσο. Έτσι, τέλεια. Εντάξει, έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά επειδή είδα έτσι μία μικρή τέλος πάντων. Ναι, για βουλιά. Θα πάω στον Παύλο. Εντάξει, έξω, εντάξει. Θα πάρω και το πιάτο μαζί. Νομίζω άμα το φας θα σου περάσουν όλοι. Οκ. Okay. Και τα αφήνω το υπόλοιπο στα χέρια σου. Ετοίμασέται και σε περιμένουμε. Ξεκίνα. Ξεκινάμε με στύψε αυτό. Και το λάιμ και θα σου στείλω εγώ okay. Τα λέμε πολλά. Έξω. Τα λέμε έξω. Τα τρία βασικά συστατικά της ταϊλανδέζικης κουζίνας. Η ταϊλανδέζικη κουζίνα φημίζεται για την απόλυτη ισορροπία που οφείλουν να έχουν τα πιάτα της ανάμεσα στις βασικές γεύσεις. Ένα σωστό ταϊλανδέζικο πιάτο πρέπει ταυτόχρονα να είναι αλμυρό, ξινό και γλυκό και αυτά είναι τα πιο χαρακτηριστικά υλικά αυτής της τριπλής συνύπαρξης. Φυσός. Μπορεί να μην είναι τόσο γνωστή όσο η soy sauce, όμως αυτή η αλμυρή σάλτσα με την έντονη μυρωδιά είναι αναντικατάστατη στα πιάτα με έντονο ουάμι χαρακτήρα και φτιάχνεται από ατζούγες που έχουν υποστεί ζύμωση. Ταμαρίν. Στα ελληνικά λέγεται οξυφίνικας και η πάστα του δίνει ένα έντονο γλυκόξινο άρωμα και γεύση. Μαζί με το φρεσκοστημένο lime είναι τα συστατικά που δίνουν οξύτητα και ένταση στην ταϊλανδέζικη κουζίνα. Ζάχαρη. Η ζάχαρη εξισορροπεί τις εντάσεις και κάνει πιο θελκτική την πρώτη μπουκιά κάθε φαγητού. Στην ταϊλανδέζικη κουζίνα προέρχεται παραδοσιακά από κοκοφίνικα, μέσα από μια διαδικασία καραμελίσματος του νέκταρ των ανθέων του. Παυλάκι μου, από τα χεράκια μου. Εσύ το φτιάξες. Ναι. Με τη βοήθεια βέβαια, έτσι εννοείται. Ακολούθησε οδηγίες. Τι είναι αυτά? Παράγγειλα κάτι έτσι κοκτέιλάκια να πιούμε. Ωραία, κοκτέιλάκια να πούμε. Εγώ είμαι εδώ αυτό... κατευθείαν. Ξέρεις τι είναι? Αυτό είναι κόκονατ, κάτι με κόκονατ. Δεν με τα ξέρω κόκονα. Πολύ καλά. Ωραία, αυτό εσύ... είναι μαϊτάι. Αυτό το ξέρεις. Το ξέρω το μαϊτάι. Αυτό το περικύκλωσες. Λοιπόν, Παυλάκη μου, για πες μου τώρα, ποια είναι η σχέση σου με την ασιατική κουζίνα? Κοίταξε, επειδή είμαι και από την Κύπρο και έχουμε πολύ, όχι ασιατική, αλλά μεσανατολική, ρε παιδί μου, έτσι επιρροή. Οπότε έχουμε έτσι έντονες γεύσεις, πολύ οξύτητα, πολύ φρεσκάδα. Ναι, βέβαια, lime θα βάλεις οπωσδήποτε. Δεν ξέρω, πάντα μου άρεζαν τα ασιατικά και ειδικά η ταϊλανδέζικη, γιατί είναι, όπως είπα και πριν, είναι πιο φρέσκια,
πιο, έχει πιο πολλά βότανα, πιο φρεσκά λαχανικά. Αυτό το πατάει τώρα είναι τηγανιτό, αλλά τα περισσότερα είναι σούπες με πολλά φρέσκα έτσι, μπαχαρικά μέσα. Ναι, πολύ... και κάτι μου θα μας το εξηγήσει τώρα που θα έρθει, ότι ήταν ότι είναι και λίγο φαρμακευτική η αυθεντική η κουζίνα τους. Ναι, έχουν πολύ τζίντζερ μέσα, πολλά βότανα που τα χρησιμοποιούσαν σαν φάρμακα. Το βότανα δεν ξέρω γιατί το έκανα έτσι, αλλά ναι. Ναι, βότανα. Διάφορα βότανα που τα βρίσκουμε και τσακ τα κόβουμε. Για ποια βότανα μιλάει ο Παυλάκης, τι εννοεί. Εσύ έχεις, ας πούμε, και από το σπίτι τέτοια εμπειρία γευστική. Ναι, ο πατέρας μου γενικότερα δοκίμαζε διάφορα πράγματα. Άντε. Οπότε μαγείρευε διάφορες κουζίνες. Οπότε από μικρή ηλικία και μας έπαιρνε και σε μαγαζιά να δοκιμάζουμε περίεργα πράγματα. Μάλιστα. Που εγώ έχω να σου πω το μυστικό ότι μέχρι τα 12 δεν έτρωγα τίποτα. Έτρωγα μόνο μακαρόνια τύπου, δεν έτρωγα τίποτα, δεν δοκίμαζα τίποτα. Από τα γνωστά αυτά τα παιδάκια. Αυτό, έχω γνωρίσει τέτοια παιδάκια. Ναι, τέτοιο ήμουνα. Μετά τα 12 δεν ξέρω κάτι. Τι, μακαρονάκι με λίγο βούτυρο ή με λαδάκι. Αυτό, με κέτσαπ. Δεν θυμάμαι όταν πήγε στο MasterChef τι φαγητό του έκανε για να μπει μέσα. Ελπίζω πως δεν τους έκανε μακαρόνια με κέτσαπ. Ελπίζω. Μετά τα 12 κάτι έπαθα και ήθελα να τα δοκιμάσω όλα, που πάλι καλά. Καλό είναι αυτό. Ναι. Καλό είναι αυτό, γιατί κάπως έτσι εκπαιδεύεσαι και δουλεύει το σύστημα σιγά-σιγά. Πολύς ο κόσμος σε γνώρισε μέσα από το παιχνίδι, από το MasterChef. Ναι. Τώρα σε τι φάση είσαι, γιατί έχω δει και κάτι πράγματα στο TikTok, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με μαγειρική τόσο. Όσο με τα ζώδια. Ναι, είμαι λίγο πολυπράγμων άνθρωπος. Καλό είναι αυτό. Ναι, λέω λίγο τα ζώδια, όχι πολύ, δεν είμαι αστρολόγος. Οπότε τα λέω έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ. Πάντα μου άρεσε η φιλοσοφία των ζωδίων. Ότι ρε παιδί μου, ξέρεις, επηρεαζόμαστε από τις δυνάμεις του σύμπαντος και όλα τα σχετικά. Πιο ρομαντικά το λέω εγώ. Τα διαβάζεις από κάπου αλλού και απλά τα αναφέρεις. Όχι. Βλέπω τι γίνονται στα άστρα. Βγάζεις τα συμπεράσματα. Ναι. Λουτάρης άνθρωπος, ο Παυλάκη, να μας πεις τι γίνεται, να πούμε, πώς θα πάει αυτή η χρονιά. Για τους τοξότες τι λένε. Α, για τους τοξότες. Εντάξει. Θα κάνουμε καριέρα στην τηλεόραση. Θες καριέρα στην τηλεόραση, όπα. Σίγουρα στην κουζίνα. Έπεσε πολύ, ήταν πολύ απότομο αυτό. Λοιπόν, το κάρι αυτό λέγεται Massaman. Massaman. Ινδικές επιρροές, πολλά μπαχαρικά, θα τα μυρίζετε άλλωστε. Ήρθανε. Το Massaman curry, λοιπόν, εκτός από τα μπαχαρικά, τα οποία είναι έντονα, έχει και πάστα φιστικιού και έχει και τάμαριν. Μάλιστα. Μιας και καθόμαστε κάτω από το δέντρο, το οποίο είναι μια απομίμηση. Ναι. Ο ταμάρινθος είναι ένα δέντρο στην Ασία, το οποίο έχει ένα πολύ ευεργετικό καρπό και γίνονται διάφορα πράγματα από αυτό. Μάλιστα. Το πατάει που μαγείρεψες και η σάλτσα που έβαλες. Πάντα πατάει. Όσο πατάει η γάτα θα φάμε. Λοιπόν, έχει και αυτό μέσα πάστα, η οποία μαγειρεύεται με ξύδι και τα λοιπά, δεν θα σας τα πω όλα. Είναι λίγο ξινό. Υπάρχει και ο γλυκός που είναι για επιδόρπιο, ας το πούμε. Μάλιστα. Έχει και αυτό το πιάτο, αν δοκιμάσατε, φάγατε ήδη, σας φέρνει μια... Βέβαια. Είναι, έτσι, ένα ξινό. Και είναι πολύ νόστιμο αυτό που πρέπει να μου. Και καυτερό, Βέβαια το κράτησα λίγο, δεν ήξερα πόσο καυτερά τα τρώτε. Δεν έπρεπε, το αρέσει το ναι. Γιατί εντάξει, τώρα στην Ελλάδα σαφώς ο βαθμός του καυτερού δεν είναι όπως στη Ταϊλάνδη, γιατί δεν θα κλαίγαμε όλοι μαζί. Πρέπει να κάνουμε ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, μ' αρέσει η Θεσσαλονίκη. Θα το έκανα πολύ εύκολα. Πιο εύκολα θα το. Α, ναι, γιατί έχετε εκεί πέρα πιο. Πολύ. Έτσι, καυτερό, πιο μαχαρικά, πιο καυτερά, ναι. Καυτερές πιπεριές ως επιτοπλίστων. Ναι. Πώς σου ήρθε και ασχολήθηκες με αυτού του είδους, είχες κάποια σχέση με την Ταϊλάνδη, όχι. Με την κουζίνα της,
σου άρεσε απλά η ασιατική κουζίνα. Έχεις πάει, μου είπες, ταξίδι από ναι, εκεί. Ναι, ναι, έχω πάει. Έκατσες καιρό, τα γνώρισες. Έκατσα αρκετό καιρό και για να δω και την κουζίνα και γενικά την κουλτούρα τους και όλα. Εγώ αρχικά ξεκίνησα να σπουδάσω στην Καλλιών Τεχνών. Mm-hmm. Και επειδή πάντα έπρεπε να κάνεις κάτι για να σπουδάζεις, ασχολήθηκα με τις κουζίνες. Εν τέλει, τελείωσα την Καλλιών Τεχνών. Ναι. Αλλά συνέχισα να δουλεύω στις κουζίνες. Ναι. Τώρα... Κάτι σου μείνει από την καλύτερη. Ναι, εντάξει, η δημιουργία είναι παντού. Το να εκφραστείς, δεν χρειάζεται να εκφραστείς μόνο μέσα από πινέλα και χρώματα. Ναι. Άλλωστε, εκφραστείς... είναι τέχνη η μαγειρική. Ακριβώς. Οπότε σε αυτό το χώρο εδώ βρήκα και το σκηνογραφικό που μου άρεσε, γιατί έχω φτιάξει εγώ το χώρο. Mm. Και το μαγειρικό. Είναι δύο πάθη που δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Σκέφτηκα αυτό το κόνσεπτ με το δέντρο που όταν ο άνεμος φυσάει και πάρει την ευχή σου γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχει μύθος. Αυτό πίσω, είναι. Τέτοια ναι. Πέτσα μου. Σε παρακαλώ. Αν ψιθυρίσεις, λέει, μέσα στην κουφάλα. Κακή λέξη. του δέντρου το μυστικό σου. Ξαλαφρώνεις τέλος πάντων, ναι, να ψιθυρίσεις το μυστικό και γενικά η Ασία είναι ένας τόπος που έχει πολύ έτσι μαγεία. Οπότε το φαγητό είναι το πρώτο στο οποίο συναντάμε τη μαγεία αυτή και τον εξωτισμό. Τελικά όντως υπάρχει μια μαγεία στη φάση. Σε συνεπέρνει. Γράψω κι εγώ μια ευχή να την αφήσω στην κουφάλα. Πόσο εύκολο είναι να βρεις αυθεντικά υλικά. Βρίσκεις βασικά ή πρέπει να παραγγείλεις, να περιμένεις, δηλαδή... Πέραν από τις εταιρείες που μπορείς να βρεις πλέον πολλές, γιατί τα ασιατικά είναι πάρα πολλά στην Αθήνα, υπάρχουν και κάποιοι Ασιάτες που φυτεύουν μόνοι τους, έχουν βρει κάποια χωράφια εδώ κοντά, έξω από την Αθήνα, και γίνονται κάποιες μέρες της εβδομάδος λαϊκές. Είμαστε βέβαια στην καρδιά αυτού του γεγονότος. Yeah. Γίνονται λαϊκές με αυτά τα πράγματα. Είναι σαν να είσαι στην Κίνα, στην Ταϊλάνδη, σε μια Κινέζικη αγορά. Πότε. Ναι, είναι στο διπλανό στενό. Α, εδώ στο κέντρο. Ναι, ακριβώς δίπλα μας. Είμαστε στην καρδιά της Chinatown. Okay. Φίλες και φίλοι, τώρα που το μάθαμε, μην το ξεχάσουμε. Δευτέρα, Τετάρτη και ή Παρασκευή ή Σάββατο, εδώ από πίσω στον πίσω δρόμο. Έχει λαϊκή. Το καταλαβαίνετε, Κινέζικη λαϊκή. Θα τα βρείτε όλα. Λοιπόν, υπάρχουν ασιατικά σούπερ μάρκετ ακριβώς δίπλα μας. Εντάξει, λίγο πιο πάνω. Εγώ κατάλαβα τη ερώτηση μου πάει στα πιο ιδιαίτερα. Άλλο να παίρνεις κάτι εμφιαλωμένο ιδιαίτερα... ή προετοιμασμένο σε κονσέρβα, ας πούμε, ναι. Και να το χρησιμοποιείς. Και αλλιώς είναι να παίρνεις την πρώτη ύλη όπως την παίρνουν, ας πούμε, οι άνθρωποι. Κοίταξε τώρα κάποια πράγματα ανάλογα τον τόπο που γίνονται. Πραγμάτων, έτσι, ναι, αλλάζει ναι. Και η γεύση τους. Ας πούμε τώρα το τζίντζερ που μπορεί να βρεις εδώ, πιθανόν δεν είναι το ίδιο. Mm. Πιθανόν όμως να είναι και καλύτερο. Ναι. Είναι πάντρεμα αυτά τώρα. Απ' την άλλη, κάποια άλλα υλικά όπως το τάμαριν, η πάστα, όπως το γαλακαρίδα, τα νούντλς, αυτά είναι από τις εταιρείες που τα βρίσκεις. Τώρα, όσο για τα κρέατα, τις γαρίδες και τα λοιπά, σαφώς έχουμε πολύ καλύτερα. Ειδικά τα ψάρια. Πιο γευστικά. Βέβαια. Είναι... Άρα φανταστείτε, ενώ υπάρχει αυτό γίνεται ένα πάντρεμα και απογειώνεται. Αυτό που λέγαμε πριν από κάτι, ο πατέρας μου, ξέρεις τι έλεγε. Έλεγε ότι γιατί η ρίγανη ταιριάζει με τη φέτα. Γιατί αυτήν είχανε τότε. Ρίγανη είχανε. Ναι. Κατάλαβες. Οπότε κάποια πράγματα, αυτό που λέγαμε πριν με το τσίλι και όλα τα σχετικά και τα spicy. Ναι, αλλά εμείς έχουμε εδώ τα πρόβατα και τα κατσίκια και κάνουμε τη φέτα και είναι τέτοια. Ναι, αλλά δεν έχουμε κάτι καυτερό φουλ, οπότε στην κουζίνα μας δεν έχει. Καυτερό φουλ έχουμε καυτερές πιπεριές και πράσινες, κέρατο. Και... Όλα. Ναι, και τις τσούσκες που ναι, λέγαμε. Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου, τη μαμά μου, δεν τη συζητάμε. Υπήρχαν και τα δύο στο σπίτι. Μου άρεσε, σε άκουσα πριν που είπες στην κουζίνα σου ότι επικρατεί μια ηρεμία. Uh-huh. Το οποίο είναι πολύ έτσι αναζωογονητικό αυτό να το ακούς. Γιατί γενικότερα στις κουζίνες υπάρχει μια έτσι ματσίλα, λίγο έτσι λίγο τοξική αρενοπότητα, όλα αυτά. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην πρώτη ίσως εκπομπή της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης που καταγγέλει την τοξική αρενοπότητα. Οπότε θα ήθελα να μου πεις πώς ήταν να ξεκινάς, ξέρεις, και να είσαι μια γυναίκα και να έχεις την κουζίνα σου και να είσαι αρχηγός και όλα τα σχετικά. Παίζει ρόλο το πόσο καιρό δουλεύεις με τους ανθρώπους μέσα, το πώς θα τους εμπνεύσεις εμπιστοσύνη, το πώς θα κερδίσεις σεβασμό. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα φύλλα. Θεωρώ ότι είναι, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, είναι το ίδιο. Ναι, οκ. Okay. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά ναι. Στις περισσότερες κουζίνες υπάρχει μία
ένταση, μία... Εγώ που ρωτάω πάντως τώρα με την εκπομπή, από κουζίνα σε κουζίνα, μου λένε όλοι ότι αυτό γινόταν παλιότερα. Σίγουρα την ώρα της δουλειάς θα έχει ένταση, και εγώ τώρα που μπήκαμε μέσα για να κάνουμε το τέτοιο, μου λες όμως, κοίτα, βάζω στο φούλ το καθένα, είναι καθόμαστε και το κοιτάμε. Παίζει μπάλα με το walk. Είναι η φύση της κουζίνας. Είναι η φύση της κουζίνας. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά τώρα να φεύγουν μαχαίρια, να ρίξει καντήλια, πινελίκια, να υποτιμάς τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύεις, αυτό σίγουρα... Σίγουρα είναι το γενικό κλίμα. Και δεν νομίζω ότι είναι πολύ παλιό. Ακόμα επικρατεί. Ακόμα, και αυτό γιατί. Γιατί νομίζω στηρίζεται στην ανασφάλεια του σεφ να μην επιβληθεί κάποιος άλλος. Ναι. Πρώτον, έχει μια βάση. Γιατί άμα είσαι και πολύ μαλακός, μπορεί να αρχίσουν πολλές απόψεις. Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι το πώς θα το χειριστείς. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και ο... Δεν θα το πω τώρα τελευταίος σε κατάταξη. Θα πρέπει να του δίνεις τη δυνατότητα να εκφραστεί, ίσως να πει και τη γνώμη του και να κάνει τη δουλειά του. Δεν χρειάζεται να επεμβαίνουμε δηλαδή σε όλα και να φωνάζουμε, να ουρλιάζουμε. Και στην τελική, άμα δεν σ' αρέσει κάποιος, κόβεις τη συνεργασία. Απλό είναι. Λοιπόν, καλά τα είπαμε. Πάω να σας φέρω ένα τελευταίο πιάτο. Εγώ φεύγω. Εσείς συνεχίστε εδώ ακάθεκτοι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να ξέρεις, αυτό είναι πεντανόστιμο. Αυτό που έφτιαξες. Αυτό που έφτιαξες. Το μάσαμαν. Λοιπόν, αυτό είναι ένα εύκολο πιάτο, το τρώνε όλοι. Πάμε την πιτούλα μας. Crispy chicken, είναι, ναι, τυλίγεις στο κοτόπουλο, λαχανικά σάλτσα μέσα στην πίτα και καλή σας όρεξη. Και οι Κινέζοι το κάνουν αυτό με παπάκι. Ναι. Το παπάκι, στην πρώτα. Ωραία. Είναι, ναι, είναι από Ιαπωνία αυτό επηρεασμένο. Ladies, I know it's getting cold out, you know, holiday season. I know them boys in your DMs, but once you come inside, I got some fire for you. Hey, I'm put together like extra effort to sound living. Η άποψή σου ποια είναι, μέσα από τη γαστρονομία μπορεί να γίνει και ακτιβισμός, γιατί σε θυμόμαστε στο παιχνίδι που έχεις λάβει μέρος και η άποψή σου ήταν η άποψή σου, μιλούσες για πολλά πράγματα καθαρά και εξάστερα. Έτσι. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι μέσω του φαγητού μπορείς να ανοίξεις τους ορίζοντες πολλών ανθρώπων. Δηλαδή, δοκιμάζοντας καινούργια πράγματα, καινούργιες γεύσεις, όντως, ρε παιδί μου, ανοίγει για το μυαλό σου και εξοικειώνεται σε διαφορετικούς ανθρώπους, να το πω έτσι. Ναι, ωραία. Διαφορετικότητα. Αλλά εντάξει, εγώ το βήμα ήταν η τηλεόραση το βήμα. Δηλαδή δεν είχε να κάνει τόσο πολύ με τη μαγειρική. Δηλαδή δεν θεωρώ τη μαγειρική. Μπορεί να ανοίξει λίγο το μυαλό σου, αλλά δεν μπορείς τώρα να περάσεις κάποιο μήνυμα για τα δικαιώματα, ας το πούμε, των queer ανθρώπων στην Ελλάδα. Που είναι έτσι λίγο, ξέρεις, ναι, που υποφέρουν. Καλοί μου φίλοι, μπορεί να είμαστε μία εκπομπή γαστρονομίας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, συνάνθρωποι μας μάλλον, οι οποίοι υποφέρουν και βιώνουν τον ρατσισμό. Ας τελειώνουμε με όλα αυτά. Θα γυρίσουμε στα φαγητά. Με τα ταξίδια, τα γαστρονομικά ταξίδια, πώς θα πας, κάνεις τέτοια πράγματα? Είναι το πρώτο πράγμα που κάνω όταν πάω ταξίδι, θα πάω να δοκιμάσω πολλά πράγματα. Έχω πάει και έχω κάνει μάθημα μακαρόν στο Παρίσι, πώς να φτιάξω το μακαρόν. Α, εσύ έχεις και με τα γλυκά. Ναι, εγώ είμαι με το γλυκό. Έχω πάει στο Τόκιο, όχι στο Τόκιο, και στην Ιαπωνία και έχω δοκιμάσει. Το επόμενο είναι η Κορέα. Θέλω πάρα πολύ να πάω στην Κορέα. Κάνουν ωραία γλυκά στην Κορέα? Όχι, κάνουν πολύ ωραία, έχουν πολύ ωραίο φαγητό όμως στην Κορέα. Και είναι το επόμενο γαστρονομικό ταξίδι που θέλω να κάνω. Οι σπεσιαλιτές, δηλαδή, αν έρθουν φίλοι σπίτι, ρε παιδί μου, αν καλέσεις 5 ανθρώπους. Είμαι του γλυκού εγώ περισσότερο. Πώς κάνεις, ξέρω εγώ, κάτι σε γλυκό, τι θέλω. Φτιάχνω μια πολύ ωραία σοκολατίνα με μπύρα, που είναι πολύ ωραία. Σοκολατίνα με μπύρα. Ναι. Γιατί η μπύρα, επειδή είναι έτσι λίγο πικρή, βοηθάει στη σοκολάτα να βγάλει. Κατάλαβες, είναι πολύ, ναι, έτσι. Καλή μπύρα είναι πικρή. Επιλέγεις δηλαδή. Ναι, ναι, όχι, είναι μια καλή μπύρα, ρε παιδί μου. Φτιάχνω, εντάξει, lemon pie είναι η αγαπημένη μου, λεμονόπιτα, δεν ξέρω πώς την λέτε. Λεμονόπιτα, λεμονόπιτα, ναι, πορτοκαλόπιτα επίσης φτιάχνω πολύ ωραία. Αυτή που το λέμε πατσαβουρόπιτα. Πατσαβουρόπιτα, αυτό. Είναι ωραία η πατσαβουρόπιτα. Ωραία, ναι. Και είναι και, μ' αρέσει αυτή η φιλοσοφία του δεν πετάμε τίποτα. Ξέρεις, χρησιμοποιούμε όλο το πορτοκάλι, χρησιμοποιούμε ό,τι περισσέψει, ρε παιδί μου. Οπότε, ναι. Εμένα δουλεύει έτσι το μυαλό μου, αλλά στα αλμυρά. Με τα γλυκά, τίποτα. Δεν τα πάει. Είχα μάθει κάποτε, έκανα ένα καταπληκτικό μου σοκολάτα. Α. Και έβαζα μέσα, τι έβαζα, ρούμι, ναι. Αλλά επειδή δεν το έκανα συχνά,
Το ξέχασες. Σβήστηκε από το μυαλό μου. Τέλειο. Δεν τρώω γλυκά, δεν θέλω τα γλυκά. Δεν τρως καν γλυκά. Πολύ δύσκολα να με βάλεις κάτω για γλυκό. Άμα διάλεγες ένα γλυκό, τι θα διάλεγες. Κάτι που να είναι και λίγο άγλυκο. Όπως λοιπόν φαντάζεσαι, επειδή έτσι κι αλλιώς έχω πάθει ένα μικρό συγκλονισμό με όλα αυτά που τρώμε, προτείνω να πάψουμε να τρώμε. Ας ακολουθήσουμε και τις ελληνικές παροιμίες του κάτω-κάτω. Ναι. Όταν τρώμε, δεν μιλάμε. Άντε, καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Και σε αυτό το σημείο, καλή μου φίλη, καλή σας όρεξη και να θυμάστε ότι θα φας καλά με το Σωτήρι. Και όχι μόνο. Παυλίτο. Και μην ξεχνάτε ότι δεν είναι τυχαίο ότι η ταινία Εμμανουέλα γυρίστηκε στην Ταϊλάνδη σε μια τέτοια καρέκλα. Πολλά φιλιά σε όλους. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Γεια σας. Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης περπατάει στα βήματα του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Δράκος. Μπαίνει σε ένα καφενείο που δεν σερβίρει καφέ, αλλά μπαμπαμ και pulled pork. Και σας μαθαίνει το τυρί σαν Μιχάλη. Ποιος Μιχάλης? Καλή μου φίλη, χαίρετε. Εδώ Σωτήρης. Ακούστε να δείτε τι έπαθα. Βρίσκομαι στην όμορφη Νίκαια. Πίσω μου είναι το ιστορικό γυμναστήριο του Πλάτωνα, εδώ που έκανε τα πρώτα του βήματα και ανδρώθηκε ο γνωστός σε όλους μας Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο Δράκος. Δεν ήρθα όμως για να παίξω μπάσκετ. Δεν ήρθα για να αθληθώ. Ήρθα για να σας οδηγήσω και να σας συστήσω το καφενείο το άλλο. Σε αυτή τη γειτονιά έχει πολλά καφενεία. Έχει πολλά καφενεία, πολλά μεσοδοπολία, πολλά ωραία μαγαζιά που κρατάνε και τις παραδόσεις μας, όπως το μαγαζί που θα πάμε. Το καφενείο το άλλο, που δεν έχει καμία σχέση με καφενείο, αν και ονομάζεται καφενείο. Πάμε για να δείτε τι έχετε να πάθετε. Δεν είναι μία συνηθισμένη διαδρομή, αλλά θα το βρω το μαγαζί. Τι τραβιούνται μέχρι τον Άγιο Δομήνικο και δεν έρχονται στην Νίκαια, έτοιμη στημένη στίβη περιπέτειας. Μάλλον πήρα λάθος δρόμο. Αλλά πού θα πάει, θα τη βγάλω την άκρη. Κατέφτασα. Γωνία ιερολοχητών με Φωκίωνος στη Νίκαια. Καφενείο το άλλο. Σωτήρι μου. Γιώργο μου. Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Κι εγώ. Τι όλα καλά. Λοιπόν, ήρθα στο μαγαζί. Εντάξει, εγώ το γνωρίζω. Συγγνώμη, πελάτη. Είχα μια τεράστια ανάγκη να το συζητήσω και στους φίλους μας που μας παρακολουθούν. Χαρά μας. Οπότε, θα τα πούμε όλα αφού πρώτα πάω εγώ στην κουζίνα. Μαγείρισά μου στη Φράτζη. Στη Φράτζη. Ωραία. Να ετοιμάσω το αγαπημένο μου πιάτο. Σαγανάκι. Σαγανάκι με τη μαρμελάδα. Ντομάτας. Και θα φέρω και μερικά πιάτα ακόμα. Θα φάμε, γιατί με κάτσε εσύ. Ωραία, εγώ περιμένω. Περιμένεις και Φράτζη. Πάω μέσα να κάνω. Του στέλνω. Ήρθα, με καλωσόρισε ο άνθρωπος και αυτοχώθηκα στην κουζίνα. Φράτζη μου, τι γίνεται? Σωτήρι. Όλα καλά. Έτοιμα? Στα έχω όλα έτοιμα. Ωραία. Άρα ξεκινάμε. Να φτιάξουμε το σαγανάκι. Δεν ξεκινάμε, βάζουμε ποδιά και γαντάκια. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν το περιβόητο σαγανάκι. Με μαρμελάδα μουστάρδας. Ντομάτας. Ντομάτας. Αυτό, εσύ να το θυμάσαι. Φτιάξεις το μαγαζί, το πιάτο του Σωτήρη με μαρμελάδα μουστάρδας. Αυτό τώρα πώς μπορεί να μου έρθει. Μαρμελάδα μουστάρδας. Έλα, Παναγία. Περίεργο άτομο. Λοιπόν, ωραία. Σ' ακούω. Ό,τι αυγό, πάνκο. Θέλεις να πατάρεις κάτι. Πέρα από τη δικιά μας φρυγανιά, υπάρχει και η ιαπωνική φρυγανιά. Πάνκο, κυρίες και κύριοι. Πόση ώρα φανταζόμαστε ότι χρειάζεται? Μέχρι να... Να κτίζει να ροδίζει. Να ροδίζει, ναι. Ωραία. Και το γυρνάω με τα τούμπα. Ναι. Εκεί είναι το επικίνδυνο.
Εκεί θα χρησιμοποιήσουμε τσιμπίδα. Α, το έτσι και μάλιστα. Μετά. Γιατί είναι τόσο ξεκουστό και μοναδικό το σαγανάκι Γιατί μας. Είναι το είδος τυρίου που έχουμε επιλέξει να βάλουμε σαν σαγανάκι. Και η μαρμελάδα ντομάτες. Η μαρμελάδα ντομάτες την κάνουμε εμείς, χειροποίητη. Και έχει 2-3 συστατικά μέσα που δεν γνωρίζει κανείς. Και πέρα από εμάς. Δεν τα λέμε ποτέ. Όχι. Ούτε τώρα που είμαστε μεταξύ μας. Τίποτα. Εγώ έκανα τις προσπάθειες μου. Τώρα άρχισαν να βγαίνουν τα αρώματα. Τι τυρί είναι αυτό που χρησιμοποιούμε? Είναι σαν Μιχάλης. Ποιος Μιχάλης? Κατά το ποιος Θανάσης. Το γνωστό Συριανό τυράκι σαν Μισελ. Σαν Μιχάλης δηλαδή. Χάθηκε να το πούνε σαν Θανάσης. Ποιος Θανάσης? Είναι λίγο χειρότερο από το δικό μου. Θα φτιάξω εγώ ένα. Εντάξει, το πιάσαμε και το προηγούμενο. Κάτσε να βάλω εγώ και λίγο το μαρμελάδα. Εδώ έχω μαρμελάδα, ναι. Να σας αποκαλύψω τα μυστικά της μαρμελάδας ντομάτας. Επειδή όμως μάλλον θα αποτύχω, ελάτε να δοκιμάσετε και θα με θυμηθείτε. Να πάω να κάτσω εγώ με τον Γιώργο και εσύ θα μας φέρεις το δικό σου που θα το κάνεις καλύτερο από το δικό μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία που είχαμε. Είστε καλά. Περιμένω να δω το κανονικό το σαγανάκι από τα χέρια σου και όλα τα υπόλοιπα καλούδια που μας έχεις ετοιμάσει. Βεβαίως. Έλα, καπιτάν Γιώργη, κοίτα, έφτιαξα το αγαπημένο μου. Περνάει το Πάσο. Σωτήρη, δεν ανεβαίνει το Πάσο. Πολύ αυστηρός είσαι, Γιώργη. Εντάξει, δεν ανεβαίνει το Πάσο, ούτε καν. Εσέ παρακαλώ τώρα, ούτε κρυζάς να ήσουν, α. Να βρεις κανένα ψαροκόκαλο μέσα στο πιάτο. Όχι, περνάει. Πώς το κάνεις έτσι? Εντάξει, στο γύρισμα επάνω, πρώτη φορά. Αν τυχόν μ' άφηνες να το... Δεν σε έμαθα η Φράτζη. Θα φτιάξει, λέει, γιατί ένα το δικό μου ήταν λίγο αυτό, θα φτιάξει ένα άλλο. Εντάξει, άρπαξε λίγο, όχι άρπαξε, μου φύγε λίγο η κρούστα, το πανάρισμα από πάνω, στο γύρισμα, τι να κάνω. Δεν είμαι επαγγελματίας, αλλά φαίνεται ότι είναι χειροποίητο. Καταλαβαίνω απόλυτα. Και θα μας εγώ φέρει και άλλα πράγματα που έφτιαξε. Τι? Θα τα δούμε τώρα. Ωραία. Που θα τα φέρει. Άντε στην υγεία μας. Υσυγεία. Να είμαστε καλά. Και όλα τα καλά. Πάντα. Γιατί σόλους. Το μαγαζί πόσο ετών είναι πλέον? Είμαστε αυτή τη στιγμή 6,5 χρόνια. 6,5 χρόνια. 6,5 χρόνια εδώ πέρα. Έχουν περάσει τόσα πολλά από τότε που σε γνώρισα στο Πυρολίκι. Στο άλλο μαγαζί, στο Πυρολίκι, στο Γεραμικό. Ναι, 6,5 χρόνια. Και μια που το πες έτσι, πώς μας ήρθε το όνομα για αυτό το μαγαζί? Έψαχνα πώς θα βρω το άλλο μαγαζί που θα άνοιγα και έλεγα το άλλο, πώς θα το ονομάσω το άλλο. Και λέω, δεν ονομάζω το άλλο. Και βγήκε το καφενείο το άλλο. Ναι, πρέπει όλοι οι πλανήτες να συντονίστηκαν και του ήρθε τέτοια έμπνευση. Το άλλο. Και εδώ ήταν καφενείο. Ήταν καφενείο από το 1950, από ό,τι έχω μάθει, παραδοσιακό. Και τα τελευταία 6,5 χρόνια, με προσπάθεια από όλους μας, το αλλάξαμε και το κάναμε πιο πολύ με ζεδοπολείο, με φαγητό. Με ζεδοπολείο, με φαγητό. Το... Καφέ δεν έχουμε. Εντάξει, παραγγείλουμε. Καφενείο, το άλλο. Πολύ λογικό το ότι δεν έχει καφέ. Ωραία, λέει, καφέ, καφενείο, παραγγείλουμε. Επίσης, δεν είναι το μενού καφενείου, γιατί έχει καφενείο που ξέραμε, κάναμε ζε. Όχι, okay, δεν θα σου βγάλω ποικιλία, ντοματούλα, λουκάνικα και όλα αυτά. Είναι πιο εστιατορικό και προσπαθούμε κάθε 7-8 μήνες με τους μαγειρές μου, ειδικά με τη Φράτζη, να αλλάζουμε το μενού όσο μπορούμε να υπάρχει ποικιλία, να μην είναι σταθερό. Λοιπόν, δοκιμάζω λίγο από αυτό που δεν το έφτιαξα τόσο καλά και είπαμε Φράτζη, θα μας φέρεις και τα υπόλοιπα! Thank you.
κόσμος γουστάρει που έρχεται σε ένα, σε ένα χώρο που είναι, είναι παλιός, παραδοσιακός, σε ένα παλιό καφενείο, ας πούμε. Αυτό που έχω καταλάβει και με τη συζήτηση που έχω κάνει με τους πελάτες εδώ πέρα, είναι ότι δεν θέλουν να χάσουν το παραδοσιακό, την εικόνα του καφενείου όπως είναι. Δηλαδή μου έχουν πει ότι άμα αλλάξει τζαμαρί και το κάνει πιο μοντέρνο, θα χάσει αυτή τη ζεστασιά που έχει το μαγαζί. Ναι, δεν τους πειράζει που είναι μοντέρνο από την το φαγητό. Όχι, όχι. Καταρχήν είμαστε στο 2024. Είμαστε. Με το ίντερνετ και με τα δίκτυα όλα αυτά, το φαγητό έχει αλλάξει. Οι άνθρωποι παίρνουν εικόνες, άλλες. Θέλουν κάτι διαφορετικό. Δεν μπορείς να μείνεις στο τελείως παραδοσιακό φαγητό και να είσαι αυτό το πράγμα. Πολύ νόστιμο. Ωραίο, ναι. Παρεμπιπτόντως. Χρυσοχέρα. Χρυσοχέρα, στην υγειά σου και πάλι. Να είμαστε καλά. Οπτικοακουστικά τα πιάτα ήταν wow. Αν τα φάμε, μπορεί να γίνουν και αούα. Το μπέργκερ είναι προβατίνα. Είναι αυτό που λέγαμε της παράδοσης. Παραδοσιακή προβατίνα. Αλλά λίγο μοντέρνη εκδοχή. Όχι λίγο. Ναι, εντάξει. Πολύ και, μοντέρνα. Και μπαμπάτσικη. Βγάζουμε λέει φαγητό, βγάζουμε φαγητό. Έτσι. Δεν έχεις κάνει καθόλου Θεσσαλονίκη. Όχι καθόλου. Το μπαμπάτσικο το ξέρεις όμως. Εντάξει τώρα, άμα δεν φορτάσεις το μάτι, δεν γίνεται. Ναι, τα έχουμε αυτά τα θέματα. Να τόσο Γιώργης, μπαμπάτσικο λέει το μπέργκερ. Μπορεί άνετα να ανοίξει μαγαζί και πάνω, στα Καρντάσια. Σαλόνικα. Εσύ που μεγάλωσες εδώ, ποιες είναι οι δικές σου παιδικές αναμνήσεις? Κοίτα, για το σπίτι καταρχήν να πούμε ότι ήμουν τυχερό, γιατί είχα γιαγιά που είχε καταγωγή από Σμύρνη, άρα είχα ωραίες μυρωδιές και μάνα από Κρήτη που είχα πάρα πολύ καλή γεύση. Που είναι σημαντικό. Και κάποια θετικά κομμάτια. Τώρα από φαγητό αναμνήσεις, δεν θα ξεχάσω ποτέ μου ότι να, εδώ στην απέναντι γωνία είχαμε την κυρία Μαρία, ένα σουβλατζίδικο, με την πιο ωραία κόκκινη σάλτσα που ήταν ποτέ σε σουβλάκι. Αδέλφια μου, κυρίες και κύριοι, έπαθα φόμο. Είναι δυνατόν να έχω χάσει το σουβλάκι της κυρίας Μαρίας? Εδώ υπάρχει γενικά στην περιοχή στα σουβλάκια να βάζω. Έχει πιστεύω, ο καθένας τη σάλτσα του. Πιστεύω, αν δεν κάνω λάθος, από εδώ πέρα άρχισε κιόλας η κόκκινη σάλτσα στο σουβλάκι. Αυτό το βασικό. Νίκαια, η ιστορία μιας γειτονιάς. Γνωστότερη και με το παλιό της όνομα Νέα Κοκκινιά, η γειτονιά της Νίκαιας είναι ταυτισμένη με τη νέα ελληνική ιστορία. Η δόμησή της ξεκίνησε το 1923 με σκοπό να στεγάσει πρόσφυγες της μικρασιατικής καταγωγής. Η Νίκαια πολύ γρήγορα έγινε μια μικρογραφία της μικρασιατικής ζωής. Από το χαμάμ και τα σουβλατζίδικα μέχρι τα ζαχαροπλαστεία με τα ανατολίτικα γλυκά, έδωσαν χρώμα και άρωμα σε αυτή την περιοχή στα προάστια του Πειραιά. Ηρωική και ταυτόχρονα σκληρή σελίδα στην ιστορία της Νίκαιας ήταν η μάχη της Κοκκινιάς κατά τη διάρκεια της κατοχής. Στη μάχη για 5 ολόκληρες μέρες τον Μάρτιο του 1944, Γερμανοί και ντόπιοι συνεργάτες τους πολιορκούσαν τη γειτονιά σφυροκοπώντας τη μόνο και μόνο για να αποχωρήσουν ετοιμασμένοι. Σήμερα η Νίκαια κρατάει ακόμα τον χαρακτήρα της γειτονιάς, με πολλές από τις διόρροφες κατασκευές που στέγασαν τους πρόσφυγες να σώζονται ακόμα, όπως φυσικά σώζονται και πολλά νόστιμα με ζεδοπολία. Και τώρα που μου είπες με καταγωγή λίγο Σμύρνη, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, το Bao Buns πώς μας προέκυψε? Το Bao Buns. Κοίτα να δεις. Παραδοσιακό. Είναι Σμυρνέκο. Παραδοσιακό, παραδοσιακό. Κοίτα να δεις. Είναι αυτό που σου είπα, ότι το 24 ζεις. Πρέπει να βάζεις καινούργια πράγματα. Δεν γίνεται. Το Bao Buns είναι ένα πιάτο διεθνές πια. Ναι, μεγαλύτεροι άνθρωποι, ας πούμε, έρχονται. Το παίρνουν. Το τσιπουράκι. Και παίρνουν και μπάω, φυσικά. Και pulled pork παίρνουν. Και ριζότα παίρνουν και νιόκι. Και ναι, ναι. Έχει φύγει αυτό το. Έρχομαι για ένα τσίπουρο, θα πάρω ένα λουκάνικο, μία πατάτα, μία γραβιέρα. Όχι, δεν είναι. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Γουστάρουν και όταν του λε, μάλλον. Δοκιμάζουν. Και οι μεγάλοι δοκιμάζουν πιο άνετα από του νέου. Ναι. Θα πειραματιστούν το φαγητό, πιο άνετα. Πολύ με κάνει και χαίρομαι όλο αυτό. Καφενείων το άλλο. Νιόκι, μπαομπάν, πουλ πόρκ, ελληνικό παραδοσιακό καφενείο. Κλασικά πιάτα δηλαδή. Γενικότερα, πιο πολλοί νέοι,
πιο πολλοί παλιότεροι έρχονται. Δηλαδή αυτοί που ήταν πελάτες στην κυρία Μαρία και μεγαλώσανε, έρχονται από εδώ καμιά βολτίτσα. Ή μόνο πιτσιρικάδες, ας πούμε, και κάποιοι από τους παλιότερους θα, κοίτα, θα κοίτα, συναντήσουμε στο μέλλον. Όταν μιλάμε για την κυρία Μαρία, μιλάμε τώρα εποχή. Αρχής 90. Εντάξει. Τα παιδιά της ηλικίας μου που τρώγαμε τότε στη Μαρία, ναι, έρχονται και εδώ πέρα γιατί είμαστε και φίλοι τόσα χρόνια. Ο κόσμος που έχει το μαγαζί έχει όλες τις ηλικίες. Πιτσιρικάδες, φοιτητές, μεγάλους με δικιά τους τσέπη, έχει όλη την γκάμα. Και πώς μπορείς και διατηρείς σε οικονομικό επίπεδο, γιατί δεν είναι... να πεις ότι θα δώσει μια περιουσία εδώ κάποιος αν έρθει, είναι της γειτονιάς η κοίτα, αντιμετώπιση. Κοίτα, πάνω απ' όλα... Γιατί γνωρίζω ναι, ότι οι πρώτες σύλλες ναι, ναι, σου είναι πάντα προσεγμένες, έχεις και εσύ τα προβλήματά σου. Κοίτα, προσέχουμε πάντα να έχουμε μια τιμή όπου να είναι καλή ποιότητα σε αυτό που παίρνουμε και να μπορούμε να βγάλουμε και ένα μικρό κέρδος. Δεν έχουμε το μαγαζί όπου θα πληρώσεις ατμόσφαιρα, το χρυσό πολυέλαιο ή τα διαμάδια, οτιδήποτε τέτοιο. Είμαστε λίγο πιο low μαγαζί. Χρυσό πολυέλαιο, ποιος τα ζητάει αυτά τα πράγματα. Εδώ χρυσό δόντι έχεις και το κρύβεις μες το βγάλουν. Οι μουσικές επιλογές που συνοδεύουν το φαγητό, για πες, γιατί είδα στο ίντερνετ και σχόλια για τη μουσική. Κοίτα να δεις. Για μερικούς είναι ένα αγκάθι η μουσική στο μαγαζί. Τι εννοώ. Επειδή είναι το καφενείο το άλλο, εντάξει, δεν παίζουμε συνέχεια λαϊκά, ρεμπέτικα, παραδοσιακά. Γενικά παίζουμε μουσική ανάλογα τη διάθεση που έχω εγώ. Και δηλαδή, ιδίως. Ναι, θέλω να ακούσω funk σήμερα, θα ακούσω funk. Ναι. Θέλω να ακούσω disco σήμερα όλη μέρα, θα ακούσω disco όλη μέρα. Θέλω να ακούσω εσένα και οι πελάτες. Θα πιούν το τσιπουράκι τους τι με να κάνουμε, εντάξει, κοίτα να δεις. Τους ανοίγεις λίγο και τον ορίζοντα. Υπάρχει αυτό που ακούς, αλλά υπάρχει και αυτό. Άκουσε το, μελέτησε το. Και τι να βάλω πάλι καζαντζίδι ή οτιδήποτε τέτοιο. Ναι, εντάξει. Βάζει λίγο μουσικές ανάλογα τη διάθεσή του. Θέλει να ακούσει δίσκο, βάζει δίσκο όλη μέρα. Θέλει να ακούσει φαν, βάζει φαν όλη μέρα. Και πού να μας έρθει στεναχωρημένος και να μας πλακώσει τα μυρολόγια. Να φύγουν όλοι με πλερέζες. Στο μαγαζί, ποια είναι τα best seller, τι φεύγει πιο πολύ. Τα καλύτερα μου πιάτα. Τα καλύτερα σου πιάτα. Αυτή τη στιγμή είναι το σαγανάκι, που είναι νέα προσθήκη στο μενού. Είναι το μπιφτέκι προβατίνας, που είναι αυτό εδώ το μπιφτέκι, αλλά σήμερα το έχουμε κάνει μια παραλλαγή, το κάναμε μπέργκερ. Ειδικά για μας. Ναι. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος, δεν το βρίσκει σε μορφή μπέργκερ. Στο προηγούμενο μου μενού το είχα. Τώρα το είχα βγάλει. Και τώρα είναι... παραγγείλει ανάλογα με ένα ψωμάκι, είναι το έχω σαν έξτρα. Εντάξει. Οι πατάτες μας τηγανιτές, που είναι φρέσκια, περνάνε 2-3 διεργασίες για να βγουν στο πιάτο. Ντολμαδάκια ανθούς, σαλιγκάρια, είναι, πάνε πάρα πολύ και δεν το περίμενα. Και από κρεατικά. Τα σαλιγκάρια παρένθεση. Μπομπουριστά. Μπομπουριστά. Και από κρεατικά, τα μπριζολάκια μας, που είναι λαιμού, πάρα πολύ μαλακά. Και αναδιαστήματα που παίρνουμε μοσχαρίστια μπριζόλα, που είναι από επιλεγμένο κρεοπωλείο. Μάλιστα. Και αν κάποιος δεν τρώει κρέας, έχουμε. Καλά, είπαμε τις πατάτες. Ντολμαδάκια ανθούς, μανιτάρια, σκορδάτα, φάβα. Έχουμε μακαρονάκι, σκουφιχτό που το κάνουμε χωρίς κρέας. Έχουμε το νιόκι με τη κρεματουριού χωρίς... Είναι καταπληκτικό, το λέω. Ή δεν βάζουμε το προσούτο, άμα είναι για... Ναι, βγάζει το προσούτο και δεν αλλάζει και τίποτα. Καλύτερα και χωρίς προσούτο. Χόρτα εποχής θα βρεις αναδιαστήματα που φτιάχνουμε. Θυμάσαι τη γνωριμία μας. Στο κεραμικό. Στο κεραμικό. Στο μαγαζί, στο άλλο μαγαζί. Στο άλλο μαγαζί, ναι. Που όταν ήμασταν εκεί, μετά έλεγε στο άλλο μαγαζί. Τέλος πάντων. Θυμάσαι πώς με προσφώνησες. Ναι, θυμάμαι. Με λάθος όνομα. Κατάλαβε, γεια σου Αντώνη. Και σου είπα όπως πάντα. Σωτήρης. Σωτήρης για τους φίλους. Εντάξει, ένα λάθος κάναμε. Δεν Γιώργο, Αντώνης. Σωτήρης για τους φίλους. Έτσι γνωριστήκαμε. Πάνε τώρα 6,5-7 χρόνια από τότε. Τι 6,5-7 ρε. Το. Τριλός, ξέρεις πότε ήτανε. Ήτανε το 16. 16 ήταν, όχι, 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 17 ήταν. 17 ήταν. Ναι, 17 ήταν. Μήπως ήταν το 15.
15. Έχουν περάσει τόσο καιρό. Έτσι νομίζω. Δεν το πιστεύω, ρε παιδί. Δεν το πιστεύω. Όλα τι το πιστεύεις, εγώ σε θυμάμαι τόσο ζήσουμε. Και παραμένω. Οριμάζω. Εμένα με ρωτάνε, εσένα σου ζητάνε τα μαλλιά σου, θα βάφεις. Α, εμένα. Όχι, είναι το φυσικό μου, κοίτα το. Έτσι, τόσο... Μαύρο, μαύρο, ναι. Κατράμι. Παρόλες τις κακουχίες. Κατράμι. Συγχαρητήρια για την προβατίνα. Ωραίο, δεν είναι. Κάτι κάνεις με τις προβατίνες, δεν ξέρω. Κύριε Μπουφτέκη, που ό,τι βλέπεις παίρνεις. Μπαμπάτσικο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Έτσι μου έρχεται να χτυπήσω πάλι το ποτηράκι. Άντε για μας. Όλα τα καλά, να ζήσεις τα παιδάκια σου. Και δεν μου λέει να σου πω. Τώρα σκέφτεσαι να μεγαλώσεις την επιχείρηση, να ανοίξεις κι άλλο μαγαζί. Ή σκέφτεσαι από να κάνεις. Ή είσαι ικανοποιημένος στην κατάσταση που βρίσκεσαι. Ας σου πω. Μου είπαν και οι συνεργασίες να ανοίξουμε και ένα δεύτερο μαγαζί κάπου αλλού. Πιστεύω ότι δεν μπορώ να πουλήσω τον εαυτό μου, συσταγωγικό πουλήσω, σε δύο μέρη. Δίνω το 100% σε ένα μέρος. Το μόνο που θα κάνω είναι μια ένταξη αλλαγή στο μαγαζί που χρειάζεται, γιατί με το χρόνο αλλάζουν οι απαιτήσεις, πρέπει να μεγαλώσω κουζίνα, πράγματα να βάλω κι άλλα. Okay. Αλλά όχι, δεν έχω σκοπό να ανοίξω δεύτερο μαγαζί, να κάνω σκέφτε, δεν μπορώ. Άρα βρήκαμε τη φωλιά μας. Ναι, μια χαρά εδώ πέρα, μια χαρά. Είμαι σε μια γωνίτσα στο πουθενά. Πάρα πολύ ωραία. Δεν το λες και... Εντάξει, δεν με βρίσκει εύκολα. Δεν με βρίσκει εύκολα. Ναι. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται. Ότι δεν φαίνεται, δεν φαίνεται. Δεν είναι και περασιά. Όχι, όχι. Όχι, είμαι πολύ καλά εδώ πέρα. Αυτό που μου δίνει είμαι ικανοποιημένο 100%. Χαίρομαι πάρα πολύ, Γιατσένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκε. Τον δρόμο. Τον δρόμο σου. Ναι, γιατί ήσουν ένα παιδί που. Με ανησυχίε. Με ανησυχίε. Με ανησυχίε. Από εδώ να πάω από εκεί. Και από εκεί και λίγο χωματόδρομο και λίγο άσφαλτο. Τώρα το βρήκαμε εδώ πέρα η ορολογητών. Και φωκίωνο. Και φωκίωνο και στη Νίκαια πάντα. Και είμαστε οι καινούργοι. Μια χαρά. Ωραία. Είμαι πολύ ικανοποιημένο. Χαίρομαι. Είπαμε γλυκό, τόση ώρα. Θα το φέρω εγώ. Α? Μπανόφι. Το καλύτερο. Περίμενε. Χώρο έκανες. Αμέσως. Ως το μάκι σου. Το καλύτερο μπανόφι. Λεύρα. Προσπαθούμε να το βγάλουμε από το μενού, αλλά δεν μας αφήνουνε πελάτες. Και κάθε φορά δηλαδή που έχουμε παραγγελία... Ναι, πάντα όλοι μπανόφι. Εκείνη την ώρα όμως... Φτιάχνουμε τάρτες, το ένα με σοκολάτες, με καραμέλες... Όχι μπανόφι. Πάρα αυτό να πούμε. Ωραία, μπορείς να μας πεις τι... Μπισκότο, βούτυρο, καραμέλα, μπανάνα, σαντιγί, σιρόπι σοκολάτας. Αλλά ζεστό. Αυτή είναι η διαφορά. Έχει αλητία η φάση. Ναι, έλα, εντάξει, ήρεμο τώρα. Γιατί δεν είμαι και φίλος των γλυκών. Ούτε εγώ, αλλά αυτό τρώγεται. Λες, ε. Ναι, δεν τελειώνω, δεν φτάνει. Λοιπόν, για να δοκιμάσω και να πω. Θες γλυκό, θες μπανόφι. Πού? Καφενείο το άλλο. Ας μην κουράζουμε άλλο τον κόσμο. Ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε. Τα είπαμε, πιστεύω. Ό,τι είχαμε να δείξουμε το δείξαμε. Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζω με τον μπανόφι μου και θα τα πούμε later. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.